Γεια σας, γεια σας, γεια σας Intel vs AMD Intel 10 τη γενιά λοιπόν κυκλοφορήσανε και μάλιστα έχουμε και ελληνικές τιμές από καταστήματα που μπορούμε να τα παραγγείλουμε και πάμε να δούμε εμάς τους καταναλωτές τι μας συμφέρει να αγοράσουμε Intel ή AMD γιατί υπάρχει ένα Πολύ μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις δύο εταιρείες Βλέπετε λοιπόν τον πρώην Ιντελάκια Βασίλη που είναι πολύ απογοητευμένος και κάνει αυτό εδώ το βίντεο Και επειδή πρέπει να πάρω μια ανάσα για να σας αναλύσω τα πράγματα που θα δούμε σήμερα για να δούμε τι μας συμφέρει Ας δούμε πρώτα το μήνυμα του χορηγού για αυτό εδώ το βίντεο Το GoodOffer24 που εκεί πέρα μπορούμε να βρούμε κλειδιά για να κάνουμε τα Windows μας γνήσια σε πάρα πολύ καλή τιμή Πατάτε το link που έχω κάτω στην περιγραφή, στη συνέχεια πατάτε Buy Now και στο καλάθι σα βάζετε τον κωδικό Just 20 για να πάρετε ακόμα έκπτωση για ακόμα καλύτερη τιμή. Τέλο, τον κωδικό που θα σα στείλουν μέσω email, πάτε στα Windows, πατάτε μια επικόλυση και έχετε ενεργοποιημένα Windows. Α περάσουμε στο βίντεο. Και ξεκινάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Βασικά η σύγκριση πως έχει Θα συγκρίνουμε i5 με Ryzen 5 i7 με Ryzen 7 Και i9 με Ryzen 9 Αυτές θα είναι οι συγκρίσεις Και θα δούμε λίγο τις διαφορές Στις τιμές τόσο σε σκέτους επεξεργαστές Αλλά και σαν ένα set επεξεργαστή Και μητρική Να δούμε δηλαδή και ένα κόμπο Ας το πούμε έτσι κατά πόσο συμφέρει Η εκάστοτε αγορά και φυσικά θα δούμε και κάποια νούμερα τόσο στο gaming αλλά και στο multitasking π.χ. στο render που έχει η κάθε εταιρεία. Φυσικά εγώ δεν είχα την τύχη να πιάσω στα χέρια μου κάποιον 10 ε, της γενιάς Intel επεξεργαστή. παρόλα αυτά Γίνεται ο στο ίντερνετ. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο από reviewers του εξωτερικού. Έχω διαβάσει άρθρα. Θα σα έχω και κάποιο κάτω στην περιγραφή, όπω π.χ. αυτό εδώ που έχει διάφορε μετρήσει με όλου του επεξεργαστέ είτε από την AMD είτε από την Intel. Και εννοείται με μια πολύ απλή αναζήτηση θα βρείτε ένα σωρό πράγματα στο Google. Τόσο σε multitasking, ξαναλέω, σε render κτλ. Αλλά και σε παιχνίδια. Για το συγκεκριμένο άρθρο που έχει εδώ πέρα πάρα πολλέ μετρήσει, θα σα έχω από κάτω κάποιο σύνδεσμο για να πάτε να το δείτε περάσουμε τώρα στην πρώτη ας το πούμε έτσι βαθμίδα στους i5. Από εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε δεν θα ξεκινήσουμε από πιο χαμηλά θα ξεκινήσουμε από i5 και βλέπουμε τώρα στο Scrooge αυτό εδώ για παράδειγμα τον 10600K μιλάμε για έναν επεξεργαστή που πλέον έχει 6 πυρήνε και 12 threads έκανε αυτή την αναβάθμιση Intel γενικότερα έβαλε hyper threading σε όλους τους επεξεργαστές που έχει ήταν αυτή μια αναβάθμιση και πρόσθεσε και κάποιους πυρήνε στις πιο μεγάλες σειρέ που θα το δούμε και στη συνέχεια. Η τιμή που ξεκινάει ο συγκεκριμένος επεξεργαστής είναι στα 313 ευρώ όπως βλέπετε κιόλα. και ο ανταγωνιστής που έχει αυτό εδώ το chip, αυτό εδώ το CPU τέλος πάντων είναι ο Ryzen 5 3600 που από ό,τι βλέπουμε ξεκινάει στα 168 ευρώ. Θα το κάνουμε έτσι και με μια μικρή στρογγυλοποίηση. Τώρα μιλάμε πάλι για 6 πυρήνε εδώ πέρα και 12 threads αλλά η διαφορά που έχουμε είναι ότι το TDP στον συγκεκριμένο Ryzen 5 είναι 65W ενώ στον 10600K είναι 125W οπότε έχουμε αρκετά μεγαλύτερη κατανάλωση για τους ίδιους πυρήνε και τα ίδια threads Βέβαια εδώ μιλάμε για 14 νόμετρα αυτή τη λιθογραφία έχει συνεχίσει να χρησιμοποιεί η Intel γιατί βρε καλή μου, γιατί 14 νόμετρα που έχει φτάσει 14 συν 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 όλο το ίδιο ξαναζεσταμένο φαγητό πουλά. Τέλο πάντων όμω, να συνεχίσω. Ενώ από την άλλη έχουμε 7 νανόμετρα εδώ πέρα, Ryzen 3. Και επίση μια διαφορά που έχουν οι δύο α το πούμε έτσι εταιρείε μεταξύ του είναι ότι η Intel συνεχίζει να έχει μόνο PCI Express 3 υποστήριξη ενώ στην Ryzen πλευρά έχουμε και PCI Express 4 που αυτό μας βοηθά για τις επερχόμενες κάρτες γραφικών ή για τους ήδη υπάρχουν πολύ γρήγορους NVMe SSD Οπότε η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο επεξεργαστών, να βλέπω και λίγο το σκονάκι μου, είναι στα 145 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για 86% περισσότερα χρήματα να ζητάει η Intel. Και αυτό το ποσοστό είναι τεράστιο, έτσι, 86%. Ε, για να ζητάει ο Βασίλη, 86% πάει να πει ότι είναι πολύ καλύτερο επεξεργαστή. Αχ. Όχι, όχι, δεν είναι πολύ καλύτερος επεξεργαστής όπως θα δείτε και από το link που θα σας έχω από κάτω όπως θα ψάξετε στο Google για 1500 βίντεο που υπάρχουν η διαφορά που έχει ο i5 σε σχέση με τον ε, Ryzen 5 είναι 5 με 10% περισσότερα FPS ανάλογα το παιχνίδι και την ανάλυση αν μιλάμε δηλαδή για 1080p ή για 1440p και στο multitasking σε επίχειες εφαρμογές render είναι ίδιοι εκεί πέρα βγαίνουν δηλαδή πλάι πλάι οπότε η Intel μας ζητάει 86% να το τσεκάρω πάλι το σκονάκι μου μας ζητάει 86% περισσότερα χρήματα για να μας δώσει απλά ένα 5 με 10% καλύτερες επιδόσεις στα παιχνίδια όχι σε εργασίες, στα παιχνίδια ένα 5 με 10% για 86% περισσότερα χρήματα. Αλλά δεν τελειώνουμε εκεί πέρα. Το συγκεκριμένο επεξεργαστή, όποιος αποφασίσει να τον αγοράσει, ε, δεν έχει μέσα ψύκτρα. Σε αντίθεση με τον Ryzen 5 που έχει μέσα ψύκτρα. Επίσης, ο συγκεκριμένος επεξεργαστής επειδή μιλάμε για αρκετά περισσότερα Watt, ε, από ότι ο Ryzen 5 θέλουμε και καλύτερη μητρική. Για μια decent ψύκτρα που όχι να κάνεις και overclock, ε, απλά για να δουλέψει αυτός ο επεξεργαστής και να έχει και normal θερμοκρασίες θερμοκρασίε, θέλει ένα 50 -ρικο. Για μια μητρική να καταφέρει να οδηγήσει αυτόν εδώ τον επεξεργαστή, τον 1600K, θα πω ότι θέλει ένα 200 ευρώ, δηλαδή μια Z490. Δεν θα πω 300, 400, 500 ευρώ, θα μείνω στα 200 ευρώ για να πούμε ότι οδηγήσει normal έναν τέτοιο επεξεργαστή. Από την άλλη τώρα εδώ πέρα η φίλη μας η AMD μας έχει μέσα την ψήκτρα που για την βασική λειτουργία χωρίς να κάνουμε overclock γιατί με τα 50 ευρώ 10600 δεν θα κάνει overclock οπότε ούτε εδώ πέρα θα ασχοληθούμε με overclock μπορούμε να πάρουμε μια μητρική των 100 ευρώ ίσως και με λιγότερα χρήματα αλλά θα μείνω στο κατοστάρικο και να κάνουμε τη δουλειά μας οπότε σαν set i5 μαζί με ψύκτρα, μητρική και τον επεξεργαστή μας βγαίνει στα 563 ευρώ σε αντίθεση με τον Ryzen 5 που μας βγαίνει στα 268 ευρώ οπότε μιλάμε για μια διαφορά 295 ευρώ που αυτό μπορεί να είναι μια κάρτα γραφικών για παράδειγμα και το ποσοστό διαφοράς από 86% έχει φτάσει πλέον στο 91% δηλαδή Αγοράζουμε ένα σετ μητρική ψύκτρα επεξεργαστή από την εκάστοτε εταιρεία, είτε αυτό είναι AMD είτε αυτό είναι Intel. Η Intel όμως μας ζητάει 91% περισσότερα χρήματα από ό,τι μας ζητάει η AMD για να έχουμε 5 με 10% καλύτερες επιδόσεις μόνο στα παιχνίδια. Τίποτα παραπάνω, μόνο στα παιχνίδια να έχουμε ένα 5 με 10% μας ζητάει 91% περισσότερα χρήματα. Γιατί βρε Intel. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις. Είμαι απογοητευμένος, η δέκατη γενιά τη θεωρώ άχρηστη, τη θεωρώ τελείως άχρηστη για ένα τόσο μικρό προβάδισμα να πρέπει να πληρώσουμε τόσο περισσότερα χρήματα και τώρα επειδή κάποιοι σίγουρα θα έρθετε από κάτω στα σχόλια, κάποιοι καλοθελητές και θα μου γράψετε «Έρα Βασίλη, είσαι AMD fanboy, γι' αυτό τώρα τα λες αυτά τα πράγματα» Έλα μαζί μου, φίλε μου, εσύ που με λες AMD Fanboy, Θα σε πάρω από το χεράκι και θα σου πω μια ιστορία. Αυτό εδώ είναι το Instagram μου, παρεμπιπτόντω. Θα βρείτε link κάτω στην περιγραφή, οπότε μπορείτε να με ακολουθήσετε. Και αυτή εδώ η φωτογραφία που βλέπετε είναι τραβηγμένη από το δωμάτιο του αδερφού μου του Γιάννη. Δεν τον έχετε ακούσει πολύ τον αδερφό μου του Γιάννη, μόνο τον Κώστα. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη από το δωμάτιό του. Που εδώ πέρα βλέπουμε 5, 9, 13, δεν ξέρω 15, 20 επεξεργαστέ, κουτιά επεξεργαστών. Που τα συγκεκριμένα κουτιά είναι το, τα μισά από ό,τι έχουμε χρησιμοποιήσει σε υπολογιστέ φίλων που φτιάχναμε, που έφτιαχνε και ο αδερφός μου, που έφτιαχνα και εγώ. Δηλαδή, κάποια κουτιά έχουν δοθεί στα παιδιά που πήραν του υπολογιστέ, κάποια έχουν χαθεί. Μέχρι και αυτή τη στιγμή, εγώ στην οθόνη μου, επειδή η βάση της δεν είναι πολύ καλή, έχω ένα κουτί από έναν i3 4160 και μέσα έχω και ένα κουτί από έναν Celeron που έχει μέσα και τον επεξεργαστή και θέλω να τον πουλήσω. Στο δικό μου δωμάτιο και στην αποθήκη υπάρχουν και μια δεκαριά κουτιά σκόρπια γύρω γύρω. Και επειδή εγώ ασχολούμαι από το 2013 με μεταχειρισμένα συστήματα, πάντα αγόραζα και πούλαγα ή επιδιόρθωνα ε, ολόκληρα συστήματα που πάντα μέσα είχαν Intel. Ποτέ δεν είχα ασχοληθεί με AMD. Αυτά που αγόραζα και πουλούσα έπειτα για να βγάλω κάποιο κέρδος ήταν μόνιμα με Intel. Οπότε πριν φίλε μου Intelάκια, επειδή έχεις πιάσει στη ζωή σου 3, 4, 5 Intel επεξεργαστές το μέγιστο, έρθεις και με πεις fanboy της AMD, Εμένα από τα χέρια μου, εμένα και το αδερφού μου για την ακρίβεια, έχουν περάσει κάποιε δεκάδε Intel επεξεργαστέ. Και μάλιστα εκείνη την εποχή που ασχολούμασταν τόσο πολύ με την Intel, υπήρχε η FX σειρά στην AMD που είχε κάτι οχταπύρνα ε, chip που απλά ήταν φούρνη, που κάτι τετραπύρνη Intel του περνάγανε. Οπότε ζυγίζουμε λίγο και βλέπουμε σε ποια εταιρεία θα πάμε. Σε καμία περίπτωση όμω δεν θα με πει σε AMD fanboy γιατί πολύ απλά στηρίζω την εταιρεία που αξίζει να στηρίξω. Δεν με νοιάζει αν αυτή θα είναι η Intel, δεν με νοιάζει αυτή θα είναι η AMD, δεν με νοιάζει αν είναι Apple, η Samsung, η Xiaomi, η OnePlus. Εμένα με νοιάζει τα χρήματα που θα δώσω να πιάσουν τόπο. Οπότε αφού τους ξεφορτωθήκαμε αυτούς εδώ τους καλοθελητές και φαίνονται εδώ πέρα και οι αποδείξεις, να συνεχίσουμε και να περάσουμε Στου i7 επεξεργαστέ λοιπόν αυτήν εδώ τη στιγμή και βλέπουμε τον 10700K στα 459 ευρώ. Η αντίστοιχη επιλογή τη AMD είναι ένα Ryzen 73700 x Μιλάμε και για τι δύο περιπτώσει 8 πυρήνε και 16 threads, μόνο που στην πλευρά τη AMD μιλάμε για τα 290 ευρώ. Η διαφορά, να δω και το σκονάκι, να ορίστε και το σκονάκι που τα έχω γράψει εδώ πέρα για να τα βλέπω. Γι' αυτό το έχω στη δίπλα, γι' αυτό κοιτάω όλο εκεί πέρα. Η διαφορά λοιπόν είναι στα 169 ευρώ και η Intel μα ζητάει 58% περισσότερα χρήματα για το 5 με 10% καλύτερε επιδόσει στο gaming όχι στο multitasking, στο multitasking και οι δύο επεξεργαστέ είναι στο ίδιο επίπεδο και ο Ryzen 7 και ο i7 είναι στο ίδιο επίπεδο απλά ο i7 είναι πάλι 5 με 10% μπροστά σε κάποια παιχνίδια και πάλι ανάλογα με την ανάλυση σύν ότι και εδώ πέρα μιλάμε για 125W TDP ενώ πάλι εδώ πέρα στους Ryzen 7 το TDP είναι αρκετά μικρότερο σύν ότι εδώ έχουμε μια πολύ... Ωραία ψύκτρα μέσα, την Prism, που είναι μια αρκετά του μπανιάρικη stock ψύκτρα. Βασικά είναι πιστεύω η καλύτερη stock ψύκτρα που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Πέρα από τον όγκο, τα pipe έχει και το RSB για του κάγκουρε, οπότε είναι μια χαρά η stock αυτή ψύκτρα που έχει μέσα. Ενώ από την άλλη, ο i7 δεν έχει καμία απολύτω ψύκτρα. Αν πούμε δηλαδή ότι θέλουμε να κάνουμε πάλι κάποιο κομπο CPU ψύκτρα και motherboard. Εδώ πέρα θέλουμε ένα πενιντάρκο για την ψύκτρα, συν, για να καταφέρει να οδηγήσει αυτόν εδώ τον επεξεργαστή, χωρί να κάνει overclock. Το ξαναλέω, χωρί overclock. Ενώ θα χρειαστούμε και μια μετρική των 200 ευρώ για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στα Watt που ζητάει ένα τέτοιο επεξεργαστή. Από την άλλη, εδώ πέρα, ψύκτρα έχουμε μέσα που είναι ικανοποιητική. Σίγουρα, αν θέλουμε να ασχοληθούμε με περισσότερο overclock, θα πρέπει να πάρουμε κάποια aftermarket. Αλλά για να κάνουμε τη δουλειά μα και κάποιο πολύ ελαφρύ overclock, αυτή που έχει μέσα κάνει πολύ καλά και είναι ok σαν ψύκτρα. Και για μητρική, μια μητρική με 120 ευρώ είναι υπέρα αρκετή για να οδηγήσει αυτόν εδώ τον επεξεργαστή. Εγώ με 120 ευρώ μητρική καταφέρνω και δουλεύω έναν 3900x που θα τα πούμε και στη συνέχεια για εκείνη την κατηγορία. Οπότε για το combo CPU. Ψύκτρα και motherboard, η Intel μα ζητάει γύρω στα 709 ευρώ για τον i7, σε αντίθεση με την AMD που μα ζητάει 410 ευρώ για να κάνουμε την αντίστοιχη δουλειά, απλά να χάσουμε 5 με 10% στις επιδόσεις μόνο στα παιχνίδια. Μιλάμε δηλαδή για μια διαφορά των 299 ευρώ, που σε ποσοστό είναι 73%. Ζητάει στους i7 και Ryzen 7, σε αυτήν εδώ την κατηγορία, σαν i7 Intel ζητάει. 73% περισσότερα χρήματα αν πούμε ότι θέλουμε μια ψύχτρα και μια μυδρική σε σχέση με την AMD για μόνο 5 με 10% επιδόσεις στα παιχνίδια όχι στο multitasking και να περάσουμε και στην τελευταία εδώ πέρα στην high end κατηγορία i9 10900k που ζητάει 591 ευρώ κάνω πάντα αυτήν την μικρή στρογγυλοποίηση εδώ πέρα ανάλογα με τα δεκαδικά που έχει και ο ανταγωνιστής που έχει από την AMD είναι ο Ryzen 9 3900X Εδώ πέρα έχουμε μια αύξηση στους πυρήνες Έχουμε πάει πλέον στους 10 πυρήνες με τα 20 threads Στον 1900K σε αντίθεση με τα 8 και 16 που είχαμε στην προηγούμενη γενιά Αλλά ο AMD έχει 12 πυρήνες και 24 threads και τα χρήματα που ζητάει είναι 423 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή, να δω και το σκονάκι μου, για μια διαφορά στα 168 ευρώ που ισοδυναμεί σε ποσοστό 40%. Λιγότερα χρήματα ζητάει η AMD που ισχύουν πάλι εδώ πέρα τα ίδια πράγματα, όχι ακριβώς τα ίδια. Νεμένο i9 είναι πάλι 5 με 10% μπροστά στα παιχνίδια, έχουμε δηλαδή αυτή την μικρή διαφορά στο, στο ποσοστό στα παιχνίδια. Αλλά ο Ryzen 9 3906 είναι περίπου 30% με 40% καλύτερος σε Multitasking εφαρμογέ ή π.χ. σε κάποιο Render, σε κάποιο Premiere. Είναι 30% με 40% πιο δυνατός για εργασίες αλλά χάνει 5% με 10% για παιχνίδια παρόλα αυτά μου ζητάει 40% λιγότερα χρήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και πάμε να δούμε λίγο πάλι. Έχουμε εδώ πέρα 125W TDP σε αντίθεση με τα 105 που έχει ο 3900 στον 3900 μέσα πάλι έχουμε την Prism ψήκτρα που κάνει μια χαρά τη δουλειά, δεν θα περάσει τους 70 βαθμού, ακόμα και σε βαριέ εργασίε. Δοκιμασμένο αυτό, δεν το δοκιμασμένο από μένα βασικά. Θα έρθει και βίντεο. Ενώ εδώ δεν έχουμε πάλι ψύχτρα μέσα στο κουτί, θα σα έρθει σκέτο το τσιπάκι του επεξεργαστή. Αλλά ο συγκεκριμένο επεξεργαστή, πέρα από το 50 που θα μείνουμε εκεί πέρα για μια ψύχτρα, που δεν θα ασχοληθούμε εννοείται καθόλου με overclock με το 50 άρικο μπορεί να φτάσει και εύκολα στα 300W χωρίς overclock οπότε εδώ πέρα θα πάρουμε μια μετρική τουλάχιστον των 250 ευρώ γιατί 300W παιδιά είναι αρκετά μεγάλο φορτίο σε αντίθεση με τον 3900X που φτάνει στα 200W περίπου σε, σε πολύ μεγάλη λειτουργία μια μητρική όπως και η δικιά μου, μια B450, μπορεί να τον οδηγήσει εύκολα. Η δικιά μου έκανε 130 ευρώ, εγώ θα σας πω 150 ευρώ να το στρογγυλέψουμε εκεί πέρα. Οπότε, η Intel για τον 1900K μας ζητάει 891 ευρώ για ψύκτρα και μια μητρική και δεν έβαλα μια μητρική των 400 και 500 ευρώ. 250 ευρώ το must που χρειάζεται ένα τέτοιο επεξεργαστή. Σε αντίθεση με την AMD με τον 3.906 που μα ζητάει 573 ευρώ. Μια διαφορά 318 ευρώ που σε ποσοστιαία μονάδα, στο πούμε έτσι, είναι 56%. περισσότερα χρήματα ζητάει η πλευρά της Intel Οπότε σαν σετ Επεξεργαστής, μητρική Και ψύκτρα ο 1900K ζητάει 56% ναι σωστά το είπα 56% περισσότερα χρήματα σε αντίθεση με τον 3900X γιατί για 5 με 10% καλύτερες επιδόσεις στα παιχνίδια και για 30 με 40% χειρότερες επιδόσεις σε κάποιο workstation σύστημα σε κάποιο render για παράδειγμα τα είπα αυτό το βίντεο στην ουσία είναι η οργή λίγο που έχουμε την Intel. Ήταν μια εταιρεία που στήριζα για χρόνια. Ποτέ δεν το βλέπα σαν fanboy, αλλά είχε του καλύτερου επεξεργαστέ και απλά έδινα εκεί πέρα τα χρήματά μου. Και μόνο έτσι το βλέπω. Τώρα η AMD έχει overall του καλύτερου επεξεργαστέ, οπότε εκεί πέρα θα δώσω τα χρήματά μου. Αλλά γιατί βρε Πέρα από τη λιθογραφία που έχει μείνει στα ίδια 14 ανανόμετρα εδώ και πόσα χρόνια, αν δεν ήτανε η AMD να έρθει με τους Ryzen Από την πρώτη γενιά i7 μέχρι και την έβδομη Είχαμε 4 πυρήνες, 8 threads και μια διαφορά 20% στις επιδόσεις, 25% για 7 χρόνια Για 7 γενιές, ότι ανά 2 γενιές αλλάζουμε και μητρική Πέρα όμως από αυτό, πέρα από αυτή την τεράστια διαφορά στα χρήματα Εδώ μιλάμε για PCI Express 4 υποστήριξη με τα B550 και X570 chipset ενώ εδώ θα αγοράσει τώρα μια μητρική Z490 για να οδηγήσει αυτόν εδώ τον επεξεργαστή και η Intel είπε ότι στην 11η γενιά θα έχει και PCI Express 4 που παρόλο που θα έχει το ίδιο socket σόκετ 1200 Λογικά θα αναγκαστούμε, θα αναγκαστείτε όσοι πάρετε Intel βασικά, γιατί εγώ δεν πρόκειται να το κάνω, να πάρετε ξανά καινούργια μετρική. Αν θέλετε να υποστηρίξετε του πιο γρήγορου NVMe ή να υποστηρίξετε full την 3000 σειρά από την Nvidia που λογικά θα έχει PCI Express 4 πρωτόκολλο. Οπότε Intel, αυτή η γενιά που έβγαλε τώρα είναι για μένα ένα μεγάλο φιάσκο και παίρνει ένα τεράστιο χ. Ναι, τόσα χρόνια όπω φαίνεται και εδώ πέρα έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλού δεκάδε επεξεργαστέ από σένα, και εννοείται ότι δεν το μετάνιωσα γιατί ήταν καλοί επεξεργαστέ σε αντίθεση με τον τότε ανταγωνισμό. Αλλά σήμερα ο βασιλιά για εμένα είναι η AMD. Σε καμία περίπτωση όμω δεν θέλω να φανατίζεστε. Ναι, μεν η AMD αυτή τη στιγμή για όποιον σκέφτεται που θα δώσει τα χρήματά του είναι μονόδρομος με τεράστια διαφορά όπως είδαμε και από τα νούμερα και δεν το λέω εγώ, τα λένε οι αριθμοί και τα ποσοστά που είναι τεράστια διαφορά ο μόνος λόγος να ασχοληθεί κάποιος με Intel είναι αν είναι super competitive πέχτης που θα τον ωφελήσουν τα 5 με 10 FPS παραπάνω που όχι απλά είναι ένας competitive παίχτης που παίζει το σπιτάκι του έτσι για για να περνάει η ώρα, ένα competitive παίχτη που πληρώνεται από αυτό. Που είναι σε κάποια ομάδα που βγάζει χρήματα από το gaming. Μόνο γι' αυτό το λόγο βρίσκω ε, την αγορά τη Intel μια καλή αγορά, αν πληρώνεστε από το να παίζετε παιχνίδια. Αν δεν πληρώνεστε από το να παίζετε παιχνίδια, δεν βρίσκω κανένα απολύτω λόγο να δώσετε τόσα περισσότερα χρήματα στην Intel που θα μπορούσατε να τα επενδύσετε σε μια καλύτερη κάρτα γραφικών, για παράδειγμα, σε ένα NVMe, σε RAM, σε τόσα πράγματα για να έχετε καλύτερη εμπειρία με τον υπολογιστή σα. Για να τελειώνουμε, γιατί αυτό το βίντεο τράβηξε πάρα πολύ, αλλά μέτρο για αυτό εδώ μέσα με αυτά που κάνει η Intel. Μην φανατίζεστε, δεν έχει σχέση αν θα είναι AMD ή αν θα είναι Intel Δεν έχει σχέση αν θα είναι Apple ή θα είναι Samsung Στηρίζουμε την εταιρεία που μας συμφέρει Εξάλλου όλες οι εταιρείε άσχετα με το ποιε είναι Μαντέψτε, δεν νοιάζονται για εμάς νοιάζονται για τα λεφτά που υπάρχουν μέσα στα πορτοφόλια μας και αυτά προσπαθούν να πάρουν. Οπότε το να φανατιζόμαστε με μια εταιρεία δεν βγάζει κανένα απόλυτος νόημα. Εμείς δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι από το φανατισμό, ίσα ίσα οι εταιρείε το μόνο που θα κάνουν είναι να μα εκμεταλλεύονται πιο εύκολα και να μα ζητάνε περισσότερα χρήματα. Στηρίζουμε απλά την εταιρεία που συμφέρει περισσότερο, αν μα ενδιαφέρει έστω και λίγο που θα δώσουμε τα χρήματά μα. Ρόδα είναι και γυρίζει, αυτή τη στιγμή είναι πάνω η AMD, αλλά του χρόνου μπορεί να είναι η Intel πάνω, και μακάρι να είναι, γιατί το καλό που έχει αυτό εδώ το VS που έγινε και σε αυτό εδώ το βίντεο είναι ότι η Intel ξεκίνησε να προσπαθεί να περάσει την AMD Αλλά πέρα ότι δεν τα έχει καταφέρει Ζητάει και λάθος χρήματα Για τα προϊόντα που πουλάει Ένα 5% Intel 10% Key Παραπάνω στα παιχνίδια Δεν δικαιολογεί το 50% έως και 90% Περισσότερα χρήματα Για την αγορά Δεν ξέρω εκεί πέρα ποιο έβγαλε αυτά εδώ τα ποσά Καλό είναι πάντως στο marketing τμήμα σας Να το ξανασκεφτείτε Ουφ πολλά είπα. Ακούστηκα, δεν ξέρω, ακούστηκα οργισμένο. Θα ήθελα να δω και τη γνώμη σα κάτω στα σχόλια. Τι πιστεύετε εσεί, θα πάτε σε Intel, θα πάτε σε AMD. Το μόνο καλό που βγαίνει από όλο αυτό εδώ το πράγμα από τον ανταγωνισμό είναι ότι εμεί αγοράζουμε καλύτερου επεξεργαστέ σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που υπήρχε μια στασιμότητα. Ελπίζω να συνεχίσουν να προσπαθούν και οι δύο εταιρείε, γιατί αυτό σε μας μόνο καλό θα κάνει. Ελπίζω α πούμε η 11η γενιά να είναι καλύτερη από την 4η γενιά Ryzen που θα κυκλοφορήσει για τον πολύ απλό λόγο ότι η AMD θα προσπαθήσει ακόμα περισσότερο να βγάλει μια ακόμα καλύτερη 5η γενιά για παράδειγμα. Οπότε καλά κάντε και τσακώνεστε εσείς οι κολοσσοί, αφού σας ενδιαφέρει μόνο το πορτοφόλι μας τουλάχιστον να κερδίσουμε και εμείς κάτι από αυτήν εδώ το, τη μάχη από αυτό το, το VS που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις δύο εταιρείε. νομίζω τα είπα όλα, δεν ξέχασα κάτι θα ήθελα όμως να μου πείτε και τη γνώμη σας κάτω στο πεδίο των σχολείων. Γι' αυτό υπάρχει εδώ πέρα στα YouTube το πεδίο των σχολείων. Στα YouTube είπα, ναι, οκ. Okay. Στο YouTube υπάρχει το πεδίο των σχολείων για να γράφετε κι εσεί την άποψή σα. Link θα σα έχω για κάποιε μετρήσει που έχουν γίνει και στι δύο πλευρέ για να το τσεκάρετε και μόνοι σα. Αλλά πλέον, αν ανοίξετε το YouTube ή το Google, παντού θα πετύχετε ή ένα βίντεο ή ένα άρθρο που να μιλάει για τι διαφορέ. AMD συνέχισε την καλή προσπάθεια. Και μην σηκώνει πολύ τον αμανέ γιατί πήγε να μα κάνει κάτι την Τώρα να μην υποστηρίζεται η τέταρτη γενιά σε B450 και 6470 που το άλλαξε αυτό επειδή την έκραξε ο κόσμο. Οπότε συνέχισε την καλή δουλειά και μην, μην σκέφτεσαι σαν την Intel για να συνεχίζει να σε στηρίζει ο κόσμο. Η Intel προσπάθησε παραπάνω γιατί έχει πολύ μεγαλύτερο budget από την AMD, οπότε τουλάχιστον διάθεσαι το και κάνει κάποια καλύτερη δουλειά και μην πουλά ξαναζεσταμένο φαγητό με απλά περισσότερου πυρήνε που να καίει τον τόπο. Μην πουλά δηλαδή απλά σόμπε. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι αυτή τη στιγμή να με βλέπετε να ξεσπάω ω παλιό ηντελάκια. Ε, κάτω στην περιγραφή, πέρα από το link για τι μετρήσει, θα βρείτε Instagram και Facebook. Ακολουθήστε με εκεί πέρα, ανεβάζω έξτρα υλικό. Θα βρείτε κουμπί συμμετοχή που, αν το πατήσετε με μια μικρή μηνιαία συνδρομή, παίρνετε κάποια πλέον εκτίματα, Έχετε emoji δίπλα στο όνομά σα, emoji για τι live συνομιλίε, ειδική θέση του Discord server και αποκλειστικέ φωτογραφίε για επερχόμενα project. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν δεν σα άρεσε. Ξέρετε τι να κάνετε. Αν σας άρεσε όμως κάντε like και εγγραφή πατώντας το καμπανάκι έτσι ώστε να ενημερώνεστε για καινούρια ενδιαφέροντα βίντεο και να περνάτε καλά, προσέξτε που δίνετε τα χρήματά σας και ποια εταιρεία στηρίζετε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!